Με αυτή την κεφαλιά του Μάριου Πλακίδα μετά από την εκτέλεση φάουλ του Καράη και αφού η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι στο 61ο λεπτό της συνάντησης, η ομάδα του Κυπάρισου Αντίκυρας νίκησε με 1-0 την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Ιθύβα στο μάτς κορυφής της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας Βοιωτίας. Το παιχνίδι που διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Θήβας ήταν κακό και γρήγορα θα ξεχαστεί από όλους όσοι το παρακολούθησαν. Στο πρώτο μέρος καταγράφηκαν μόνο δύο φάσεις. Το σουτ του Μάνι Μόλι στο 19ο δευτερόλεπτο, με την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από το τέρμα, και η κεφαλιά του Γούλα στο 26 μετά από το κόρνερ του Παπαχαραλάμπους, με την μπάλα να περνά και εδώ ελάχιστα πάνω από το τέρμα. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ότι ήθελαν περισσότερο την νίκη και έψαξαν για τον γκολ. Στο 58 ο Καράη έκανε την πάσα στον Μαλισόβα μέσα στην περιοχή, ο Σεχάι τον μάρκαρε, ο Μαλισόβας έπεσε, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι, ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μαλισόβα για θέατρο. Και πάλι η φάση, η πάσα από τον Καράη, ο Μαλισόβας έφερε την μπάλα μπροστά του, ο Σεχάι προσπάθησε να τον ανακόψει, ο Μαλισόβας έπεσε, ο Δημήτρης Ψυχούλας έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μαλισόβα μέσα σε διαμαρτυρίες. Στο 66 νέες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους σε αυτή τη φάση με πρωταγωνιστές τον Μαλισόβα και τον Μπότση, οι οποίοι μονομάχησαν, ο Μαλισόβας έμεινε όρθιος, μπήκε στην περιοχή με την μπάλα στα πόδια, ο Μπότσης έπεσε, ο διαιτητής σφύριξε και σταμάτησε τη φάση, δίνοντας φάουλ υπέρ των γηπεδούχων με τον Μαλισόβα να διαμαρτύρεται. Στο 68 ο Κοτόρος έκανε αυτό το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Ιωάννου, φάουλ για τον Κυπάρισο. Στην εκτέλεση ο Καράη έφερε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο Πλακίδας έκανε την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, για να σημειωθεί έτσι τον γκολ που έκρινε το μάτς και έδωσε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα της Αντίκυρας. Στο 80 αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους, ο Καράη έκανε τη σέντρα, ο Καραμπετιάν έβαλε το πόδι του και έδιωξε την μπάλα μόλις πάνω από το τέρμα, πριν αυτή φτάσει στον Νικολάου που ήταν στο δεύτερο δοκάρι. Στο 83 ο Καράη εκτέλεσε το κόρνερ, στο δεύτερο δοκάρι ο Πλακίδας στην κεφαλιά, η μπάλα στην πλάτη του Μπότση και νέο κόρνερ. Με την νίκη αυτή, η ομάδα της Αντίκυρας έφτασε στους 43 βαθμούς και πήγε την διαφορά στους 7 από την ομάδα της Θήβας, αλλά και από τον Ελοπιακό, που ιτήθηκε στα άσπρα σπίτια από την Ένωση και έτσι θα πάει με άλλο αέρα στο κόκκινο στον αγώνα για την 18η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, γι' αυτό και το ξέσπασμα μετά από τη λήξη του ματς, τόσο από τον προπονητή Βαγγέλη Λέντα, όσο και από τον σκόρερ Μάριο Πλακίδα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες περιμέναμε μία την άλλη στην ουσία. Κοιτάξαμε να μην κινδυνεύσουμε, το ίδιο κοίταξε και ο αντίπαλος. Νομίζω δεν θυμάμαι παιχνίδι τέτοια σημασία να μην απειλούμαστε εκτός από το 19ο δευτερόλεπτο που υπάρχει ένα σούτ από την ομάδα της Θήβας. Νομίζω δεν έχουμε απειληθεί σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Βρήκαμε τον γκολ που θέλαμε, το οποίο σε συνδυασμό με το άλλο αποτέλεσμα στα σπίτια, αυτή τη στιγμή κερδίζοντας εμείς, δεν ξέρω, ανάλογα πάλι με τα αποτελέσματα, αν καταφέρουμε στο κόκκινο, μας χρήζει πρωταθλητές. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες να διαχειριστούμε αυτή τη νίκη σίγουρα, τα συναισθήματά μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι και θα πετύχουμε το στόχο μας. Το άγχος που υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον και δεν ξέρω τώρα από την πλευρά της Θήβας, αλλά από εμάς σίγουρα βγήκε όλη η πίεση όλη τη χρονιά. Είμαστε από την πρώτη αγωνιστική πρώτη. Δεν χάσαμε ούτε μία φορά το προβάδισμα στην βαθμολογία και κατά γενική ομολογία νομίζω ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Έτυχε, βρεθήκαμε σε 10 μέρες να παίζουμε δύο παιχνίδια με Ένωση και με Ελοπία εκτός έδρας, τα οποία προερχόμασταν από 12 κρούσματα με κορονοϊό. Δεν το είπαμε ποτέ, δεν το αναφέραμε ποτέ. Το λέω τώρα που όλα τελείωσαν, για να μην θεωρηθεί ότι υπήρχαν δικαιολογίες γιατί χάθηκε, γιατί δεν βγήκαμε πρώτοι. Σήμερα είδατε πάλι ήμασταν 12 παίχτες με τις δύο αλλαγές που κάναμε. Ο Καραμπέτσος μπήκε μέσα έχοντας απουσία κοντά 5 μήνες. Νομίζω ότι άμα το σκεφτούμε από την πλευρά τη δικιά μας, νομίζω είναι και άθλος αυτό, μπορώ να το πω. Θα το αφιερώσω στη μητέρα μου που δεν είναι στη ζωή. Της είχα πει ότι κάποτε θα τα καταφέρω, στην οικογένειά μου και σε όλους αυτούς που όλο αυτό το διάστημα μας λέγανε διάφορες κουβέντες και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι μια δικαίωση άμα τα καταφέρουμε, είναι μια δικαίωση. Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν κάνει μια αξιοζήλευτη προσπάθεια φέτος. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αυτοί έχουν φέρει την ομάδα εδώ πέρα που την έχουν φέρει. Αξίζουν συγχαρητήρια. Εντάξει, σήμερα δεν μας βγήκε το παιχνίδι, δεν ήμασταν καλοί. Φαινόταν το παιχνίδι ότι θα είναι κλειστό, θα πάει σε μια φάση, το ένα γκολ και όπως και ό,τι δημιουργήθηκε ήταν από στατική φάση. Σε μια στατική φάση ολιγορήσαμε, δεχτήκαμε τον γκολ και εκεί έκλεισε. Μετά η άλλη ομάδα, ο Κυπάρισος είναι έμπειρη ομάδα, κλείσανε τους χώρους, βάλανε και κάποια παιδιά πίσω. Δεν είχαμε εμείς καθαρό μυαλό να δημιουργήσουμε έτσι όπως έπρεπε και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς χρειάζομαστε ηρεμία. Δεν χάθηκε κάτι το οποίο το κυνηγάγαμε διακαώς και ήταν αυτός ο σκοπός.
Έτσι, αυτό που είναι εμείς είναι να οργανώσουμε, να φτιάξουμε μια ομάδα με σωστές βάσεις, βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή και να τη φέρουμε εκεί που πρέπει. Σίγουρα υπάρχει ένα βάρος γιατί εκπροσωπούμε μια ομάδα, μια ολόκληρη πόλη. Ο Θήβα αυτή τη στιγμή μετά το Λεβαδιακό έχει την πιο βαριά φανέλα στον ομό. Οπότε αυτό κάπως έπεσε και λίγο στις πλάτες των ποδοσφαιριστών, λίγο πιο βαρύ και εκεί δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Συνεχίζουμε. Θεωρώ ότι ήρθαμε να παίξουμε εδώ έναν τελικό. Βέβαια έχουμε άλλο ένα τελικό. Παίξαμε πάρα πολύ έξυπνα. Μπήκαμε στο γήπεδο και ξέραμε τι θέλαμε, ξέραμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Παίξαμε ψυχωμένα. Πήραμε αυτό που θέλουμε. Κρατάω τον ενθουσιασμό μου για το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί έχουμε αμφισβητηθεί πάρα πολύ φέτος. Και ομαδικά αλλά και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια δικαίωση και η νίκη αυτή και για το γκολ το προσωπικό. Θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα μου που έχουμε επέτειο σήμερα και μου έχει σταθεί σε όλες τις δύσκολες στιγμές γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά αυτό το χρόνο. Περιμένω άλλο ένα παιχνίδι και θέλω να τα πω στο τέλος. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να το χαρούμε για λίγο ακόμη και να κοιτάξουμε το άλλο παιχνίδι, να καθαρίσουμε το πρωτάθλημα γιατί πιστεύω ότι το αξίζουμε. Δύσκολο παιχνίδι. Η αντίκυρα έχει εμπειρία μεγάλη. Το προσπαθήσαμε όπως κάναμε όλη τη χρονιά, παρά τις αντικσότητες, με τραυματισμούς, με κορονοϊό. Και πάλι καλά είμαστε. Το χαρήκαμε όσο μπορούσαμε. Συνεχίζουμε. Θέλουμε μια ισοπαλία. Λογικά είναι να το πάμε συντηρητικά. Γιατί εντάξει, η μπάλα είναι και σίγουρα το κόκκινο μπορεί να θέλει να παίξει στα play-off. Να βάλει τις ομάδες στα play-off. Γιατί όχι, είναι ένα κίνητρο για την ομάδα αυτή. Θα δούμε πώς το διαχειριστούμε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να καταφέρουμε το στόχο μας. Ο Κυπάριος έχει το παιχνίδι στα χέρια του. Δεν εξαρτάται από κανέναν και σήμερα να έχανε, πάλι εκείνος θα είχε το προβάδισμα στην πρώτη θέση. Εμείς κυνηγάγαμε τη δεύτερη θέση. Τώρα φαίνεται ότι τα μπαράζ είναι δύσκολο να πάνε. Έτσι, το έχουν στα χέρια του. Αν το διαχειριστούν σωστά και μπορέσουν και πάνε και κερδίσουν, δεν είναι να περιμένεις, δεν εξαρτάται από τον Κυπάριο. Ωραία, οπότε εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, θα πάμε στο παιχνίδι με τον Αλίαρτο το Σάββατο να κερδίσουμε, να προσπαθήσουμε και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει.